αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση που προτείνει ασφαλώς υλοποιείται εδώ στη χώρα μας, στα δικά μας τα δεδομένα, με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δηλαδή, δεν θα έχουμε ένα καινούργιο κράτος που θα ψηφίσει ο κόσμος ή που θα γίνει δημοψήφισμα, αλλά ήδη αυτή η ηλεκτρονική ψηφιακή τεχνολογία θα αγκαλιάσει, θα απλωθεί σε όλες τις δομές της ζωής μας. Αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασύνδεση όλων των αρχείων θα διασυνδεθεί και με την κυβέρνηση, την ηλεκτρονική κυβέρνηση όλης της Ευρώπης και στη συνέχεια όλου του κόσμου. Ήδη μιλάμε για ηλεκτρονική παγκόσμια δικτακτορία. Ακριβώς. Και αυτή την ονομάζουμε ηλεκτρονική φυλακή, διότι όπου και να βρεθεί ο άνθρωπος, εγώ πήγα τον περασμένο μήνα στην Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, εκεί στο αεροδρόμιο πήραν το διαβατήριό μου, το πέρασαν μέσα από τα δικά τους μηχανήματα και είδαν πώς η δική μας η κυβέρνηση, η δική μας η πολιτεία, το δικό μας κράτος με θεωρεί. Θεωρήθηκα βέβαια πρόσωπο κράτα, δηλαδή που δεν είμαι ανεπιθύμητο, και πέρασα. Αν είχα χαρακτηριστεί βάσει της συνθήκης Σέγγεν σαν περσόνα non grata, θα με κρατούσαν κάποιες ώρες ή περισσότερο, δεν ξέρω πόσο, για να δώσω εξηγήσεις και να καταλάβουν αν όντως είμαι πρόσωπο ύποπτο, οπότε δεν θα με δέχονταν στην χώρα τους ή με κάποιους δεσμευτικούς όρους θα με άφηναν να κυκλοφορήσω. Μάλιστα. Τώρα να επανέλθουμε στην κάρτα του πολίτη. Μάλιστα. Θέλουμε να μας πείτε έτσι. Κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο από την πλευρά του Υπουργού Εσωτερικών και αυτό αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μάλιστα. Έτσι. Θέλουμε να μας πείτε τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, έτσι, και εγώ ξέρω τι προβλέπει, αλλά να μας το πείτε εσείς και γιατί πρέπει να ανησυχούμε και αν πρέπει να ανησυχούμε. Κοιτάξτε, καταρχήν η Εκκλησία ποτέ δεν ήταν αντίθετη προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας και δι' της ψηφιακής τεχνολογίας. Ήδη ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε δημιουργήσει αρχεία μέσα στην Ιερά Σύνοδο και είχε δηλαδή χρησιμοποιήσει ευρέως την ψηφιακή τεχνολογία, παράλληλα νομίζω με τις υπηρεσίες του κράτους. Αυτό το οποίο όμως συγκεκριμένα θέλουμε να πούμε για την διαβούλευση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Ραγκούση, η οποία θα γίνει μέχρι 12 Δεκεμβρίου, ναι, θα είναι. Θέλουμε να πούμε όμως ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει διαβούλευση, γιατί δεν έχει μπει το νομοσχέδιο. Δεν έχει γράψει ποιο είναι το νομοσχέδιο, αλλά απλώς έγραψε το δικό του, επιτρέψτε μου να πω, ποίημα, ναι, ή το δικό του, τη δική του έκθεση ιδεών. Δηλαδή μας αναφέρει έτσι γενικότητες για το τι έτσι φαντάζεται ο πολίτης ότι θα είναι αυτή η κάθε του πολίτη. Περιμένουμε όμως να φέρει πραγματικά στο διαδίκτυο το νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να δούμε όλα εκείνα τα στοιχεία και τα φανερά, αλλά και να καταλάβουμε αν θα υπάρχουν και άλλα μη φανερά, να ρωτήσουμε εντωμεταξύ και μετά από την παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων της κάρτας του πολίτη να έχουμε έναν υπεύθυνο και σοβαρό λόγο ή αντίλογο, εάν κρίνει ο καθένας. Πρέπει εγώ στο σημείο αυτό να τονίσω ότι έτσι όπως τα λέγει ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, τα λέγει και ο καθηγητής δογματικής θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τσελεγκίδης, με μία επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Εσωτερικών προχτές το βράδυ και του βάζει 10 ερωτήματα και του λέει πώς ζητάς διαβούλευση όταν δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει πραγματικά το νομοσχέδιο. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον πατήρ Σαράντη Σαράντο, λέτε τα φανερά και τα κρυφά, έτσι, εντάξει, θα έχει κάποια πράγματα φανερά, ό,τι αφορά το ληξιαρχείο, το δημοτολόγιο, την αστυνομική ταυτότητα, την κάρτα υγείας προφανώς και αυτά. Τα κρυφά ποια μπορεί να είναι?
αν σας έχει απασχολήσει το θέμα. Το καλοκαίρι βρεθήκαμε και με τον κύριο Τζελεγίδη, αλλά και με δύο καθηγητές πληροφορικής. Και μας είπαν οι καθηγητές πληροφορικής ότι έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση και την παρούσα αλλά και την παρελθούσα να τους δώσουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του μικροτσίπ που θα βρίσκονται στην κάτω του πολίτη. Είπε η κυβέρνηση ότι δεν έχει αντιρρήσεις, όμως όταν πλησίασαν την εταιρεία εκείνη που διαχειρίζεται τα μικροτσίπ, στάθηκε αδύνατον να τους δώσουν χαρακτηριστικά περισσότερα και επομένως μπορούν βέβαια οι καθηγητές αυτοί να φτάσουν μέχρι κάποιο σημείο έρευνας, αλλά μας είπε ο ένας εξ αυτών ότι είναι τόσο κλειστά τα δεδομένα αυτού του μικροτσίπ που ο καλύτερος τεχνοκράτης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ερευνήσει ποια θα είναι τα μη φανερά στοιχεία. Βεβαίως, όπως γνωρίζουμε από δημοσιογράφους, παρουσιάστηκαν στη Γερμανία κάποιοι νεαροί, στην κρατική τηλεόραση μάλιστα, που είπαν ότι οποιαδήποτε κάρτα και οποιοδήποτε μικροτσίπ εμείς μπορούμε να το διασπάσουμε. Και λέει να το κάνουμε τώρα, στην οθόνη, στην εκπομπή εκείνη. Πραγματικά τους έδωσαν 3-4 κάρτες πιστωτικές που δεν γνώριζαν τα στοιχεία τους. Μπήκαν αυτοί μέσα σε λίγη ώρα, βρήκαν τα προσωπικά δεδομένα, τους λογαριασμούς των αντιστοίχων κατόχων τους, μπήκαν και θα μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να αφαιρέσουν χρήματα από το μικροτσίπ και να τα μεταφέρουν σε οποιοδήποτε λογαριασμό θα μπορούσαν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε το παράδειγμα της Γερμανίας. Στην Αγγλία, γιατί έχουν αρνηθεί να πάρουν την κάρτα? Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνησή μας, από τους μικρότερους έως τους μεγαλύτερους υπεύθυνους για το σύστημα αυτό, ότι όχι μόνο εμείς, ας πούμε η Εκκλησία ή κάποιοι που είναι σχολαστικοί, κάποιοι που θεωρούνται αναχρονιστές ή φοβητσιάριδες, αλλά βλέπουμε ότι οι πολίτες της Αγγλίας που δεν έχουν μια τυπική ειδική θρησκευτικότητα, αυτοί λοιπόν οι πολίτες αρνήθηκαν να παραλάβουν τις κάρτες. Έγινε το εξής, εψηφίστηκε ο νόμος και σε αυτούς πήραν κάποιες χιλιάδες πολιτών μερικές κάρτες, ηλεκτρονικές ταυτότητες τις λένε εκεί, όμως όταν κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις κάρτες, τις επέστρεψαν πίσω, απέτησαν από την κυβέρνησή τους να ακυρώσει τον νόμο, πράγμα που έγινε, και ζήτησαν μάλιστα μέσα σε 100 ημέρες να απαλληφθούν τα προσωπικά τους δεδομένα όπου και αν φυλάσσονται παρανόμως από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση υπεσχέθη ότι σε 100 μέρες θα απαλείψει τα προσωπικά δεδομένα. Έχουν περάσει 100 μέρες. Οι πολίτες, κάποιοι δηλαδή που ηγούνται αυτής της προσπάθειας, λέγουν ότι ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει απαλείψει τα προσωπικά του δεδομένα και αυτοί επιμένουν ακόμα και αυτό να γίνει. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο εμείς, δηλαδή σαν Ελλάδα, σαν πολίτες Έλληνες αντιδρούμε, αλλά βλέπουμε ότι και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει αυτή η υγιής αντίδραση από το φόβο της υποκλοπής ή της μη καλής διαχειρίσεως των προσωπικών δεδομένων ή όλων εκείνων των πιθανών ή απιθάνων που μπορούν να συμβούν εάν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η παγκόσμια κυβέρνηση είναι ύποπτη, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χειρίζεται δημοκρατικά, ανθρώπινα και γιατί όχι και χριστιανικά τα δεδομένα μας, αλλά θα θέλει το κακό μας. Εγώ, πατέρα 40-40, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πέστε ότι το κράτος ή οι χώρες αυτές έχουν λόγους να μας φακελώσουν, έτσι, και να γυρίσουμε σε παλιές εποχές και αυτά. Έπρεπε όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν ευαισθησίες να έχουν ξεσηκωθεί μόνο και για αυτό το ζήτημα, για το φακέλωμα το ηλεκτρονικό, διότι δεν θα έχουν τα στοιχεία μου μόνο εδώ, θα τα έχουν και στην Αμερική και στην Ουγκάντα και στη Ρωσία, όσοι είναι μέσα σε ένα σύστημα.
από θεολογικής, εκκλησιαστικής πλευράς. Ποιο είναι το πρόβλημα, διότι ακούμε ότι συνδέεται με τον 666, συνδέεται με τον Αντίχριστο, συνδέεται με το χάραγμα της Θείας Αποκαλύψεως. Και ξέρετε, ενώ τα λέμε οι λαϊκοί, όσοι διαβάζουμε λίγο και ξέρετε ο απλός ο κόσμος διαβάζει και έχει ευαισθησίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πάρα πολλοί κληρικοί δεν τα αποδέχονται. Απέναντίας πανεπιστημιακοί, έτσι, τα αποδέχονται. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε εδώ τον Νίκο τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και βρέθηκε πανεπιστημιακός δάσκαλος να μου πει, όταν είπε ο Σωτηρόπουλος ότι όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος να προβάλλουμε την αντίσταση ή όταν πάει να μας επιβάλλουν την κάρτα του πολίτη, όπως τότε με την κατάργηση της ταυτότητας που ξεσηκωθήκαμε, και μου είπανε, λες να έβαλαν του Νίκου του Σωτηρόπουλου τσιπάκι μέσα στο χέρι, στην καρδιά, σε κάποιο σημείο του δέρματος, και να λέει σήμερα ακριβώς τα αντίθετα πράγματα από αυτά που έλεγε πριν από 20 χρόνια. Προσέχτε, εγώ λοιπόν θέλουμε να μας πείτε εδώ πέρα την πλευρά, την εκκλησιολογική, την θεολογική. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος, ταυτίζεται με τον 666, με το χάραγμα, με τη Θεία την Αποκάλυψη, διότι μας δώσατε μία πάρα πολύ μεγάλη διάσταση η οποία πρέπει να κινητοποιήσει ψυχές δημοκρατικές και μη, και έπρεπε τα κόμματα που πιστεύουν στη δημοκρατία, έτσι, αυτά που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, ήδη να είχαν ξεσηκωθεί. Να τα δούμε λίγο από την θεολογική και εκκλησιολογική πλευρά. Και αν δεν προλάβουμε να μας υποσχεθείτε να είστε και την ερχόμενη Πέμπτη εδώ. Μάλιστα, γιατί η καθαρά εκκλησιολογική πλευρά θέλει περισσότερη ανάλυση, διότι όταν οι δημοσιογράφοι σας εξαιρούν φυσικά και εξαιρούμε και πολλούς άλλους εντίμους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν μερικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αλλά κόλλησαν στο 666 και μάλιστα με μια ηρωνική διάθεση. Να πούμε λοιπόν ότι το θέμα το θεολογικό σχετίζεται και με όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Δηλαδή, η Εκκλησία μας θεωρεί τον κάθε πολίτη ελεύθερο άνθρωπο, ελεύθερη προσωπικότητα, και δεν μπορεί κανείς να τον αστυνομεύει και να τον δεσμεύει έτσι ώστε η ζωή του να είναι ασφιχτική. Εάν αυτό το πράγμα το είχε υιοθετήσει ο ίδιος ο Χριστός μας, τότε όταν θα ερχόταν από τους ουρανούς θα ερχόταν σε ένας μεγαλεπίβολος άρχοντας και θα προσπαθούσε να μαντρώσει, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους και θα προσπαθούσε να επιβάλλει στανικά το δικό του το θέλημα.